Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την εκτίμηση ότι η ελληνική τραπεζική αγορά θα επιστρέψει στην κανονικότητα το 2018, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, εξέφρασε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο insider.gr ο Σταύρος Ιωάννου, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank. Σύντομα θα δούμε μερική άρση των capital controls και αναμένουμε πλήρη άρση το επόμενο έτος, ανάλογα με τις συνθήκες, αναφέρει χαρακτηριστικά. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης έγινε ένα μεγάλο βήμα και αν προχωρήσει η κυβέρνηση σε μια συμβολική έστω έκδοση προς τις αγορές στο επόμενο διάστημα, τα μηνύματα θα είναι πολύ θετικά για τους ξένους επενδυτές, υποστηρίζει ο κ. Ιωάννου, αλλά θα λειτουργήσουν εξίσου θετικά και στην εγχώρια αγορά, ώστε να μπορέσουν οι Έλληνες σιγά σιγά να ξαναεμπιστευτούν το τραπεζικό σύστημα. Θέμα ορών φαίνεται να είναι η επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, αφού η κυβέρνηση φαίνεται να εξετάζει την έκδοση πενταετούς ομολόγου μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Όπως επισημαίνουν στο insider.gr ευρωπαϊκές πηγές, τώρα είναι μια καλή στιγμή για να εκδώσει ξανά η κυβέρνηση ομόλογο, αφού μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης έχει δημιουργηθεί ιδιαίτερα θετικό momentum, το οποίο αποτυπώνεται στην σημαντική πτώση του spread των ελληνικών τίτλων, που κυμαίνεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 34 μηνών. Υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζουν πως ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους δεν προχωρά στη νέα έκδοση για να καλυφθεί το οποιοδήποτε χρηματοδοτικό κενό, αλλά για να ξεκινήσει μετά από χρόνια ένας ενεργός διάλογος του ελληνικού δημοσίου με τις αγορές, ώστε να ξαναμπεί η χώρα στον χάρτη του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών. Σημαντικές επενδύσεις δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα που είναι σε εξέλιξη στην πόλη το τελευταίο διάστημα, αλλά και νέες που έχουν μπει σε τροχιά για να υλοποιηθούν, έχουν αναστρέψει το κλίμα στον Πειραιά που φαίνεται να αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, σημειώνει σε άρθρο του στο insider.gr ο Δήμαρχος του Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Μεταξύ των σημαντικών παρεμβάσεων, αναφέρει, περιλαμβάνει την ενοποίηση και η αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου της πόλης και ο εξυγχρονισμός του εμπορικού κέντρου του Πειραιά, καθώς υπάρχει σχεδιασμός για ενοποίηση των εγκαταστάσεων της κρουαζιέρας στο λιμάνι με τις σημαντικότερες εστίες πολιτιστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, το παραλιακό μέτωπο και το εμπορικό κέντρο με την δημιουργία μιας νέας τουριστικής πύλης. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δείκτη μόνο και μέσω 859,26 μονάδων, καταγράφοντας κέρδη 0,33% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.